Σας εξήγησα, το οπλοστάσιο του κανονισμού της Βουλής δεν είχε την φαντασία του να σκεφτεί ότι μπορεί να έρθει εδώ εκλεγμένο μέλος της Βουλής που θα γρονθοκοπήσει άλλο μέλος. Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση. Θα επεκτείνουμε τη φαντασία μας και σε αυτές τις εκδοχές. Ωστόσο, ο ποινικός κώδικας είναι πολύ πιο προνοητικός. Υπάρχει το άρθρο 157 του ποινικού κώδικος που μιλάει για εγκλήματα κατά πολιτιακών και πολιτικών οργάνων και προβλέπει το άρθρο 157 του νόμου 4619 του 19 δηλαδή, του νέου ποινικού κώδικα, προβλέπει όποιος με βία ή απειλή βίας επιχειρεί να εξαναγκάσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή εκείνον που ασκεί την προεδρική εξουσία, τη Βουλή, σημειώστε τη Βουλή, την κυβέρνηση ή μέλος τους σε εκτέλεση, παράληψη ή ανοχή πράξης που ανάγεται στα καθήκοντα, καθώς και όποιος βιαιοπραγεί εναντίον τους, άρα και της Βουλής, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Εδώ έχουμε βιαιοπραγία κατά την άσκηση καθηκόντων. Μάλιστα, ο χτυπηθής βουλευτής δεν πρόλαβε καν να ψηφίσει. Τιμωρείται με κάθριξη έως 10 έτη. Σημαίνει αυτό ότι επειδή η ασυλία καλύπτει πλημελήματα, αλλά όχι αυτόφορα κακουργήματα, μπορούμε να παραπέμψουμε τον δράστη αυτής της χυδαίας και βάρβαρης επίθεσης, να τον παραπέμψουμε για αυτόφορο κακούργημα, επειδή προβλέπεται κάθερξη. Και έδωσα εντολή στην φρουρά της Βουλής να οδηγηθεί ενώπιον των αρχών και να εξηγηθεί με βάση τα πραγματικά περιστατικά ότι στοιχειοθετείται, κατά τη γνώμη μας, η περίπτωση της δεύτερης εκδοχής του άρθρου 157, η εκδοχή δηλαδή της βιαιοπραγίας εναντίον μέλους του Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ώστε να μην θεωρηθεί ότι προστατεύεται από την ασυλία η οποία προστατεύει πλημελήματα, αλλά όχι αυτόφορα κακουργήματα βάσει του Συντάγματος. Άκουσα επίσης ότι αντιλάγησαν χυδαίες ύβρις και εδώ μέσα και στο Περιστήλιο. Να ξέρετε ότι θα σταλούν τα πρακτικά, αλλά και η μαρτυρία των αστυνομικών που ενδεχομένως άκουσαν αυτές τις ανταλλαγές ύβρεων, θα σταλούν και αυτά στη δικαιοσύνη για τα περαιτέρω. Αυτό είναι το φάσμα της αντιμετώπισης αυτού του απροσδόκητου, απαράδεικτου γεγονότος. Ήθελα να πω όμως κάτι άλλο, γιατί η μέρα διανθίστηκε και με άλλες παραλλαγές απαράδεκτων συμπεριφορών. Βεβαίως πάμε σε εκλογές και βεβαίως όταν πάμε σε εκλογές υπάρχει μία έξαρση του πολιτικού κλίματος. Αλλά δεν είναι δυνατόν εν ονόματι αυτής της έξαρσης του πολιτικού κλίματος να φτάσουμε σε πυροδότηση επεισοδίων. Είχαμε πρόσφατα εντελώς απαράδεκτα γεγονότα εις βάρος βουλευτών. Μέσα σε εκκλησία, χειροδικία, απαράδεκτη, χυδαία, απρόκλητη. Είχαμε κατά τη διάρκεια θρησκευτικών εκδηλώσεων διατυπώσεις απόψεων εις βάρος πολιτικού προσωπικού για έκφραση γνώμης και ψήφου, εξίσου απαράδεκτο, από λειτουργούς της θρησκείας. Και είχαμε προηγουμένως και μία περίεργη δήθεν προστατευτική έκκληση προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να αποφεύγουν να πηγαίνουν σε εκκλησίες. Αυτή η δήθεν προστασία είναι στην ουσία μία έμεση προτροπή και νομίζω πως αυτά πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να σοβαρευτούμε και πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην έκφραση του ελληνικού λαού. Αν ο ελληνικός λαός δεν συμφωνεί με ένα κόμμα, χίλιες φορές να το καταψηφίσει. Αλλά η βία δείχνει ότι αυτοί οι οποίοι έμεσα παροτρύνουν σε αυτήν υπό τον γελίο και προφανή μανδύα της προφύλαξης δεν εμπιστεύονται τον ελληνικό λαό.
και θέλουν στη θέση της ψήφου και της πλειοψηφίας να βάλουν τη φασαρία, τον καυγά, το φόβο, την αγωνία, την τοξικότητα, την υπερένταση. Λοιπόν, αυτά όλα τα εντοπίζουμε, τα καταδικάζουμε και θα φροντίζουμε να μην επαναλαμβάνονται. Και όσοι θέλουν και πιστεύουν και έχουν αυτοπεποίθηση στις ιδέες τους, απευθύνονται στο λαό και επιδιώκουν την πλειοψηφία. Δεν επιδιώκουν ούτε ραπίσματα, ούτε ύβρις, ούτε τρομοκρατίες. Η πλειοψηφία του λαού αλλάζει τα πολιτικά δρόμενα και τίποτε άλλο στις δημοκρατίες.